Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία, μετά από έντονους πόνους στο γόνατο. Όμως η φωτογραφία που συνόδευε την ανακοίνωση της ήγηρε ερωτήματα. Η Μαντόνα ανακοίνωσε μέσω των social media πως πρόκειται να υποβληθεί σε μια θεραπεία, ύστερα από έντονους πόνους στο γόνατο. Η Μαντόνα έκανε τη γνωστοποίηση μέσω Instagram, συνοδεύοντας τη με δύο αποκαλυπτικές φωτογραφίες. «Επιτέλους θα κάνω την αναγεννητική μου θεραπεία για τον χόνδρο μου που λείπει. Εάν μπορούσα θα χοροπηδούσα από τη χαρά μου, μετά από 8 μήνες πόνου. Ευχηθείτε μου καλή τύχη», έγραψε η 61χρονη pop τραγουδίστρια. «Η αναγεννητική ιατρική είναι μια διαδικασία αντικατάστασης ή ανάπλασης ανθρώπινων κυττάρων, ιστών ή οργάνων με σκοπό να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του οργανισμού. Η ταλαιπωρία της pop star όπως φαίνεται δεν έχει τέλος, αφού πέρα από τους πόνους στο γόνατο, την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της περιοδίας της Madame Max World Tour είχε κολλήσει κορονοϊό. Δίχως να το έχει καταλάβει ενώ περιγράφοντας την κατάσταση τόνισε πως την είχε καταβάλει σαν μια πολύ βαριά γρίπη. «Όταν βγαίνει θετικό το τεστ αντισωμάτων σημαίνει ότι έχεις κορονοϊό, προφανώς και είχα καθώς ήμουν άρρωστη στο τέλος της περιοδίας μου στο Παρίσι, μαζί με πολλούς από την ομάδα», είχε επισημάνει η pop star. Ενώ είχε ακυρώσει όλα τα σόου της, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι φήμες που φούντωσαν για πρώτη φορά πέρσι τον Ιανουάριο σχετικά με το εάν και κατά πόσο έχει κάνει πλαστική επέμβαση στα όπισθια της, επαναλαμβάνονται. Η φωτογραφία με την οποία συνόδευσε την ανακοίνωση της πυροδότησε μια πληθώρα σχολείων, με πολλά από αυτά να κρίνουν αρνητικά την επιλογή της. Η τραγουδίστρια παρόλα αυτά, ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις δηλώσεις των θαυμαστών της.